Το νέο θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα ένα 25χρονο νεαρό από τη Γεροσκήπου, το Δημήτρη Αλεξάνδερ Μαντέρνακ, συνέβη 15 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ο άτυχος νέος οδηγούσε τη μεγάλου κυβισμού μοτοσυκλέτα του στη λεωφόρο Ερατούς με κατεύθυνση την Πάφο, όταν σε κάποιο σημείο της λεωφόρου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την τροχέα, απόλεσε τον ελεγχό της και προσέκρουσε βία σε τσιμεντένια διαχωριστική νησίδα. Ακολούθως η μοτοσυκλέτα ανατράπηκε και σύρθηκε στην άσφαλτο για να εισέλθει σε παρακείμενο κυκλικό κόμβο και να κινητοποιηθεί αφού μοιράστηκε στα δυο. Σαν αποτέλεσμα της σύγκρουσης, ο 25χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μετεφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Εκεί εξετάστηκε από τους υπηκαθήκοντες γιατρούς και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, ο νεαρός έφερε πολλαπλά τραύματα και εσωτερική αιμορραγία. Τρεις ώρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή στο χειρουργείο. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα γίνουν γνωστά το Σάββατο μετά την νομισμένη νεκροδομή που θα γίνει στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου από γιατροδικαστή. Σύμφωνα με την αστυνομία, το θύμα έφερε προστατευτικό κράνος. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο δυστύχημα διερευνώνται από την τροχέα Πάφου.